Μπασκετικό Άρη θα πάμε το επόμενο μισάρο, μιας που το ανέφερα κιόλας. Και με έναν καλεσμένο νέο πρόσωπο στον φετινό Άρη, Γιάννη. Στο φετινό Άρη, αλλά αρκετά γνώριμο, αρκετά οικείο στους φιλάθλους του Άρη. Ένα παιδί το οποίο επέστρεψε στην ομάδα για να ενισχύσει και αυτός από τη δική του μεριά την προσπάθεια που θα κάνουν φέτος οι κιτρινόμαυροι τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο Basketball Champions League. Ο λόγος για τον Δημήτρη Βεργίνη, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και του δίνουμε την καλησπέρα μας. Δημήτρη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Και από μένα. Θα θέλαμε βέβαια να σε φιλοξενήσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, αλλά φαντάζομαι όπως και εμείς έτσι και εσύ παρακολουθείς συγκλονισμένος τα όσα γίνονται από χθες στην Αττική. Εντάξει, δυστυχώς αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις εκείνες τις περιοχές είναι κάτι τραγικό, κάτι ασύλληπτο. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι όσοι μπορούν και κοντά ή και από μακριά να μπορούν να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο. Γιατί πραγματικά αυτές οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι απίστευτες, έχουν χαθεί πολλές ζωές. Τώρα έμαθα κιόλας πριν από λίγο που άκουγα ότι έχουν αυξηθεί και οι νεκροί από τους 50 που ήταν μέχρι το μεσημέρι. Mm-hmm. Πάρα πολλοί δραματίες. 74 νεκροί. 74 δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι θλιβερό και πρέπει όλοι να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο. Ακριβώς. Η συσπήρωση σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες συνθήκες, πάντα βοηθάει προς επίλυσή τους. Να αφήσουμε κατά μέρους αυτό το θλιβερό γεγονός, Δημήτρη, να περάσουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι και προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο πρόσφατα. Βρέθηκες εχθές στο Σούνιο, βρέθηκες στην κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 μαζί με τον κύριο Γουλιέλμο, τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ, μαζί με τον coach Αγγέλου. Κάνε μας έτσι ένα σχόλιο για το πώς είδες την κλήρωση, πώς βλέπεις το πρόγραμμα, έτσι γενικότερα θέλουμε τη γνώμη σου, μια πρώτη εικόνα. Καταρχήν ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, mm-hmm. έτσι σε ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Σούνιο. Ήταν πολύ καλό και πολύ θετικό το ότι έγινε αρκετά νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έτσι μπορούν και οι ομάδες να οργανωθούν καλύτερα, να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, από το να γίνεται η κλήρωση τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Και ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να ξαναγίνει πάλι τέτοια εποχή. Από και πέρα, όσον αφορά για την. Ναι, ναι. Να πείτε μου. Ναι, ναι. Συνέχισε, Δημήτρη. Όσον αφορά για την κλήρωση, εντάξει, η κλήρωση τώρα δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα εύκολο ή δύσκολο πρόγραμμα. Όλες οι ομάδες φέτος έχουν ενισχυθεί. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη που και αυτές αυτομάτως είναι και πιο ενισχυμένες από πέρσι. Mm-hmm. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα από πέρσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αρχίζει ενωμένες από 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη. Και μετά από λίγες μέρες έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος που και αυτό ξεκινάει αρκετά νωρίς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι για αυτή τη δύσκολη πρεμιέρα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Φυσικά. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι είναι και τα παιχνίδια του κυπέλου εκεί τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς ο Άρης... Ναι, εκεί με αυτά τα παιχνίδια δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει, πώς mm-hmm. δεν ξέρω αν θα αναβληθούν. Είναι ακόμα, νομίζω, δεν το γνωρίζουμε, γιατί εμείς αν προχωρήσουμε και στην επόμενη φάση του Champions League έχουμε αρκετά παιχνίδια συνεχόμενα. Σωστά. Μπορεί κάποια να είναι και την ίδια περίοδο με το κύπελο. Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει πολύ νωρίς, οπότε ακόμα νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να παίξουμε εκείνη την περίοδο στο κύπελο. Βλέπουμε τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται στις ομάδες της Α1. Γενικότερα περιμένουμε φέτος ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ανεβαίνει το επίπεδο. Οι ομάδες που ανέβηκαν από την Α2, ο Χολαργός, το Περιστέρι, είναι ομάδες που και αυτές κινούνται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Γενικότερα δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά. Πώς το περιμένετε εκεί στον Άρη, Δημήτρη, όλη την έναρξη της σεζόν, πώς πιστεύετε ότι θα κυλήσει? Εντάξει, αλήθεια είναι, όπως είπες, θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί και αυτές οι ομάδες που ανέφερες, και ο Χλαρός και το Περιστέρι, είναι ομάδες με μπασκετική παράδοση, έχουν καλούς Έλληνες παίκτες, έχουν κάνει και κάποιες καλές μεταγραφές mm-hmm. τέλων παιχτών. Όλα τα παιχνίδια με όλες τις ομάδες θα είναι δύσκολα για μας, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Όσον αφορά για μας, νομίζω ότι ο Άρης φέτος άλλαξε σελίδα σε σχέση με την περσινή δύσκολη χρονιά που πέρασε. Έχουν έρθει στην ομάδα άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά την ομάδα, όπως ο κ. Γουλιέλμος, mm-hmm. ο κ. Παπαγεωργίου. Έχουμε έναν προπονητή, τον Κώστα Αγγέλο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει Άρης και ξέρει 100% τι πρέπει να κάνει για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε να είμαστε από την αρχή έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη πρόκληση, για αυτή τη δύσκολη χρονιά που έχουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ, να έχουμε μια πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, να δίνουμε όμορφο θέαμα στον κόσμο, να κάνουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή γεμίζει το γήπεδο, δίνει και μια άλλη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι, μας βοηθά και πραγματικά είναι ο έκτος παίχτης. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να συσπηρώσουμε και τον κόσμο. Και όπως δήλωσα και χθες μετά την κλήρωση, όποιος θα παίξει αυτήν την ομάδα πραγματικά θα πρέπει να ματώνει για αυτή. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και από τα παιδιά που έχουν έρθει, που έχετε ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας, αλλά και από αυτά που ανανέωσαν την συνεργασία τους. Είναι βέβαια και η περίπτωση του Λευτέρη του Μποχωρίδη, ενός παιδιού που το ξέρεις πολύ καλά και μάλιστα έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν, που περιμένουμε, είναι σε διαδικασία συζητήσεων. Θέλω κάποιο και εμείς την εβδομάδα θα ανανεώσει. Βέβαια. Θα λύξει και αυτό το θέμα, ελπίζω να είναι θετικά. Είναι ένα σημαντικό. Θα περιμένουμε, ναι, σίγουρα. Είναι σίγουρα, ένα σημαντικό γρανάζι ο Λευτέρης. Γενικότερα, από τις όποιες κινήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αποτυπώνεται αυτό ακριβώς που λες, Δημήτρη. Δηλαδή, ότι θα δημιουργηθεί ένα σύνολο αξιόμαχο, το οποίο θα μπαίνει μέσα, θα δίνει το 100% των δυνατοτήτων του, θα βγάζει το λάδι στον αντίπαλο. Γενικότερα, θα είναι μια ομάδα πολύ σκληροτράχυλη, η οποία θα πουλάει πολύ ακριβά το τομάρι της, αν μας επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Αν μπορούμε έτσι να σκιαγραφίσουμε λίγο το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, τι πιστεύεις ότι θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει τον Άρη φέτος αγωνιστικά? Θα είναι η άμυνα, θα είναι η ποικιλία στην επίθεση, θα είναι η αθλητικότητα? Πώς ακριβώς τη φαντάζεσαι την ομάδα? Η λατρεία και στην άμυνα, έτσι θα πρέπει η ομάδα να στηριχθεί πολύ στην άμυνά της. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε και ένα πολύ αθλητικό. Νομίζω όλοι οι παίκτες που θα είμαστε το στοιχείο θα πρέπει να στηριχθούμε σε αυτό. Και σίγουρα μετά και η επίθεση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά όταν μια ομάδα ξέρει να πρώτα απ' όλα να δίνει το καλύτερο σε αυτό στην άμυνα, από εκεί πέρα και μετά και η επίθεση μπορεί να πει ότι καμιά φορά έρθει από μόνη της, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός και μεσή τακτική έτσι, και δημιουργία που σίγουρα και ο κότς Αγγέλου αλλά και όλοι οι συνεργάτες του είναι πολύ έμπειροι πια, θα μας δίνουν και εμάς τις κατάλληλες οδηγίες σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύνολο το οποίο θα ανταγωνίζεται κάθε ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα και αν παίζουμε, είτε αυτή λέει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την έδρα μας, το πιο σημαντικό απ' όλα. Και από εκεί πέρα να δίνουμε το καλύτερο μας αυτό σε κάθε παιχνίδι. Δημήτρη, όσοι βρίσκονται στον χώρο του μπάσκετ, όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, γνωρίζουν και το ήθος σου και τον επαγγελματισμό σου και το χαρακτήρα σου και γενικότερα και τον τρόπο που δουλεύεις. Αυτό φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί και ο κύριος Δημήτρης Γουλιέλμος, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση κατά τη διάρκεια των χθεσινών σου δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και είπε χαρακτηριστικά ότι στη δική μου την καρδιά ο Δημήτρης είναι πρωταθλητής, τέτοια παιδιά θέλουμε στον Άρη. Αναφέρονταν φυσικά στο χαρακτήρα σου και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα. Αυτό σου δίνει έτσι μια μεγαλύτερη όθηση, μια μεγαλύτερη έτσι δύναμη προκειμένου να ξεκινήσεις με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση το έργο σου. Σίγουρα, εντάξει. Πραγματικά είναι πολύ τιμητικό για μένα αυτό, αυτή η δήλωση του κύριου Γουλιέλμου. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα κι εγώ. Με τον κύριο Γουλιέλμο έχω μια σχέση λίγων μηνών, έτσι, αλλά νομίζω ότι και αυτός είναι στο πρόσωπό μου κάποια πράγματα και εγώ στο δικό του, ότι πραγματικά αγαπάμε αυτή την ομάδα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτή. Πραγματικά τον ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δήλωση και εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δώσω ό,τι όχι και δεν έχω για αυτή την ομάδα. Γιατί ξέρω ότι και αυτός ο άνθρωπος που πήγε και όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα του έχουν πραγματική αγάπη την ομάδα. Μπήκαν για να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα
περνάει δύσκολες στιγμές, έχει γυρίσει σελίδα, αλλά δεν έχουν τελειώσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν. Φυσικά. Αυτό θέλουν να κάνουν όλοι, έτσι ο κ. Γουλιέλμος και οι συνεργάτες του. Είναι μια δύσκολη χρονιά, το είπα και προηγουμένως, και θα πρέπει όλοι όσοι αγαπάνε πραγματικά την ομάδα να το βοηθάνε με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Και αυτό το αποδεικνύεις περίτρανα και εμπράκτος για το γεγονός ότι αποδέχθηκες την πρόταση που σου έκανε ο Άρης να έρθεις, να ενισχύσεις και εσύ από την δική σου πλευρά την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που θέλει να πραγματοποιήσει. Φαντάζομαι ότι και η παρουσία του coach Αγγέλου στην τεχνική ηγεσία έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο, έτσι. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε και πολύ νωρίς με τον coach τον Αγγέλο. Είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν του 2012-2013, αν δεν κάνω λάθος, πάλι στον Άρη. Σωστά. Τον εκτιμώ, τον σέβομαι και σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα και σαν προπονητή. Μίλησα και με τον κύριο Γουλιέλμο. Είδα στο πρόσωπό του μια αξιοπιστία, ένα σεβασμό. Και από εκεί πέρα ήταν πολύ εύκολη για μένα η απόφαση να γυρίσει πίσω στην ομάδα. Δεν ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκα πολύ. Και στα πρόσωπα των δύο αυτών ανθρώπων ότι κάτι έχει αλλάξει στην ομάδα, ότι κάτι πάνε να κάνουν καλό και πιστεύω ότι αυτό δεν θα έχει χρονική έτσι, διάρκεια ενός χρόνου, πιστεύω ότι θα έχει διάρκεια περισσότερων χρόνων για να φτάσει ο Άρης που πραγματικά αξίζει. Νομίζω η πολιτική που ακολουθεί πλέον η ΚΑΕ Δημήτρη το να χρησιμοποιεί την γλώσσα της αλήθειας και να συνομιλεί με τα στελέχη της, με τους αθλητές εν προκειμένου αποδίδοντας τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, νομίζω ότι είναι το πιο τίμιο και ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει συγκριτικά με την προηγούμενη διοικητική κατάσταση η οποία είχε αφήσει τις εξελίξεις στο έλεος τους και πραγματικά η ομάδα κινδύνεψε ακόμη και αγωνιστικά. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση που έχει πλέον η ΚΑΕ είναι η πιο τίμια και απέναντι στους αθλητές οι οποίοι προορίζονται είτε για να ενταχθούν στο ρόστερ είτε έχουν συμφωνήσει για να ενισχύσουν την ομάδα την νέα σεζόν. Δημήτρη, μήπως μπορείς να μετακινηθείς κάπως γιατί χάνεται το σήμα. Δεν σε ακούμε καλά. Έπεσε η γραμμή. Έχουμε ένα πρόβλημα με την κινητή τηλεφωνία. Χάσαμε το σήμα με τον Δημήτρη Βεργίνη. Θα τον καλέσουμε εκ νέου. Είναι ο Δημήτρης Βεργίνης, ο οποίος μας αναλύει μέχρι στιγμής τα όσα βιώνει στον Άρη. Μας έχει μιλήσει για την απόφασή του να επιστρέψει στην ομάδα. Τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα. Ωραία. Έλα, Δημήτρη. Ναι, ναι. Έλα, Δημήτρη. Έχω ένα θεματάκι λίγο με το σύνολο. Τώρα σε ακούμε καμπάνα. Αυτό που έλεγα πριν ότι όσον αφορά τη δείξη του κ. Λάσκαρη, ο οποίος είχε έρθει και για αρκετό χρονικό διάστημα, τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά για την ομάδα. Κάποιες εκκρεμότητες οικονομικές με την ομάδα από το παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο ήταν πολύ συνεπής απέναντί μου. Σωστά. Αλλά μετά δυστυχώς με τα προβλήματα τα οποία είχε και αυτός προσωπικά και με τις υποχρεώσεις τις επαγγελματικές, αυτό έχει ως συνέπεια και ο Άρης να ζημιωθεί από αυτό και να υπάρχουν όλες αυτές οι οικονομικές εκκρεμότητες και δυσκολίες. Mm-hmm. Όλο αυτό το δύσκολο έργο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τώρα στον Άρη το έχει αναλάβει και ο Ζουλήμος εξ ολοκλήρου και με τους συνεργάτες του και πιστεύω ότι επειδή βλέπω ότι είναι στο πρόσωπό του ότι αγαπάει πραγματικά την ομάδα τα πάντα για να τη βελτιώσει και να φτάσει ο Άρης και πραγματικά που αξίζει και να μην έχει και οικονομικές εγκρεμότητες και δυσκολίες στο παρελθόν του. Ακριβώς. Πάμε λίγο και πάλι στο αγωνιστικό. Πρώτη αγωνιστική, Λαύριο Άρης με την πρώην ομάδα σου, πρεμιέρα στην Α1. Πώς θα είναι λίγο αυτό το συνέστημα για σένα, βέβαια είσαι πλέον. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και χθες την κλειώσε καθόμασταν δίπλα-δίπλα με τους ανθρώπους του Λαυρίου και λέγαμε έτσι για αστείο να παίξουμε πρώτη αγωνιστική, έτσι και έγινε. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο γιατί και στο Λαύριο αλήθεια είναι ότι έπαιξα μια χρονιά, αλλά δέχτηκα πολύ με τους ανθρώπους εκεί. Το Λαύριο είναι μια ομάδα που πραγματικά μα κάνει να πάρουν και άλλες ομάδες από το Λαύριο στην Α1. Ένα πολύ υγιές σωματείο, άνθρωποι από εκεί από το Λαύριο που αγαπούν την ομάδα. Έχουν χρόνια στην ομάδα, όπως ο Κότσος Ερέλης, ο οποίος είναι 14 χρόνια, θυμάμαι καλά, στην ομάδα. Σωστά. Την έχουν πάρει από τις μικρές κατηγορίες. Ο κύριος Ψαράκης, ο πρόεδρος, ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια συμβάλλει οικονομικά πάρα πολύ
το να έχει μια οικονομική σταθερότητα αυτή η ομάδα, τα μέγιστα θα έλεγα. Mm-hmm. Και ήταν μια πολύ ωραία έτσι, ευχάριστη χρονιά για μένα, γιατί διαγωνιστικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, δηλαδή ήταν μια έκπληξη του πρωταθλήματος, το Λαύριο. Είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ, μια πολύ καλή χημεία. Και αυτό έβγαινε και στο κήπεδο. Οπότε σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί έχω και πολλούς φίλους από εκεί, mm-hmm. τους είδα και χθες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκομαι στον Άρη και θα πρέπει να κάνω τα πάντα για να κερδίσουμε. Εννοείται. Εννοείται, γιατί πέρσι θυμόμαστε και εκείνο το παιχνίδι μέσα στο Λαύριο, τη δεύτερη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, με τον buzzer beater του Βασιλόπουλου που κατάφερε ο Άρης. Αυτό το παιχνίδι δεν ξεχνιέται. Ήταν πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Άρη κιόλα. Γιατί μετά είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, και έκανε αρκετές συνεχόμενες ήττες. Ακριβώς. Και αν είχαν αυτό το παιχνίδι θα έμπαινε σε πολύ δύσκολες περιπέτειες. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο. Η αλήθεια ήταν δικό μας και το πήρε, το έκλεψε ο Άρης πραγματικά. Αλλά ήταν κάτι που το στήριξε θετικά στο τέλος, όπως και το παιχνίδι στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς. Που μας κέρδισε πάλι. Ήταν δύο παιχνίδια, πιστεύω, πολύ κομβικά για την ομάδα του Άρης. Ακριβώς. Και μια έδρα το Λαύριο που, αν δεν κάνω λάθος, είχαν περάσει μόνο οι δύο αιώνιοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Αυτές ήταν οι ομάδες που είχαν καταφέρει. Ναι, είχαμε κερδίσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, είχαμε κάνει πολύ μεγάλες νίκες. Ναι. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτή. Δημήτρη, θα είσαι αρχηγός φέτος στην ομάδα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Να σου πω, αυτό ο κότς Αγγέλου είναι απόφαση καθαρά του κότς του Αγγέλου. Εγώ, αν μου ζητηθεί αυτός ο ρόλος, είμαι έτοιμος να αναλάβω. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και στα 31 μου φέτος νιώθω και πιο όριμος και πιο έμπειρος από ποτέ. Mm-hmm. Έχω παίξει σε πολλές ομάδες, έχω ζήσει πολλές στιγμές, όμορφες, άσχημες, οπότε ξέρω και να προσαρμόζουμε σε όλες τις καταστάσεις, είτε εύκολες είτε δύσκολες. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αν μου δοθεί αυτός ο ρόλος, εγώ είμαι έτοιμος να τον ανταπεξέλθω και να δώσω ό,τι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και με αυτόν τον ρόλο. Και επειδή είσαι ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην ομάδα και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και και το DNA του κόσμου του Άρη και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και την πίεση που έχει ένας αθλητής όταν φοράει την κιτρινό-μαύρη φανέλα, νομίζω ότι ο ρόλος σου σίγουρα θα είναι καταπραγητικός μέσα στα ποδητήρια, με τους συμπαίκτες σου, με τους ξένους, με τους Αμερικάνους οι οποίοι θα αγωνιστούν για πρώτη φορά κάποιοι με τη φανέλα του Άρη και για τους νεαρότερους σε ηλικία. Νομίζω ότι θα είσαι ένα πολύ καλό στήριγμα, ένα πολύ καλό έρισμα στην όλη διαδικασία και στην όλη λειτουργία μέσα στα ποδητήρια. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από τα αγωνιστικά προστάτα μπορεί να έχει ο κάθε παίκτης, από την αθλητικότητα, από το πόσο καλός είναι ένας παίκτης, το πιο σημαντικό από όλα σε μια ομάδα είναι να υπάρχει καλή χημεία. Mm-hmm. Αν υπάρχει καλή χημεία, η ομάδα μακροπρόθεσμα θα πάει καλά. Ακριβώς. Αυτό είχαμε και εμείς φέτος στο Λαύριο, δηλαδή, και νομίζω αυτό φαινόταν. Είχαμε μια πολύ καλή χημεία και οι ξένοι και οι Έλληνες. Είναι δύσκολο να το φτιάξεις αυτό. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι και από τις επιλογές που έχει κάνει η ομάδα θα την έχουμε αυτή τη χημεία και τη χημεία στα αποδεικτήρια και την αγωνιστική. Και εγώ θα δώσω τα μέγιστα και ό,τι μπορώ για να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Και από τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα διαπιστώνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο Λάκη Τζόουνς, ο οποίος έχει έρθει, και ο Γκάρι Μπέλ που αγωνίζεται από πέρσι στην ομάδα, είναι πολύ καλή. Ξέρει την ομάδα, έτσι ακριβώς ξέρει. Ναι, φυσικά. Ακριβώς, ναι. Και ο Μάικ Κάιζερ που φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή, τον εκπρόσωπό του, τον Αλέξανδρο τον Παπασιό, που μας είπε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό χαρακτήρα, ένα πολύ ευγενικό παιδί. Γενικότερα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλο αυτό το μείγμα καλών αθλητών και καλών χαρακτήρων βοηθάει πάντα την ομάδα να αποδώσει και καλύτερα μέσα στο παρκέ. Έτσι ακριβώς. Και είναι σημαντικό, γιατί η παίκτη αυτή που, ναι, μεν ο Άρης έχει το πρόβλημα ότι δυσκολεύεται να πάρει ξένους από άλλη αγορά και μπορεί να πάρει μόνο από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, διότι γνωρίζουν και οι ξένοι παίχτες που έχουν παίξει στο περσινό πρωτάθλημα, είτε ο Λάκη Τζόνς που παίζει δύο χρόνια, είτε ο Κάζε που ήταν πέρυσι στην Κίμη. Νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί και έχουν προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ξέρουν και τι σημαίνει Άρης και το πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί σε αυτή την ομάδα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ. Οπότε και κερδίζει χρόνο η ομάδα, ώστε να μην χάσει χρόνο, ώστε να προσαρμόσει αυτούς τους παίκτες καθ' όλη τη διάρκεια της πράξης.
Οπότε αυτό, ναι, μεν έχει τα αρνητικά του, αλλά πιστεύω αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό στοιχείο. Και πάνω σε αυτό που λες, προς επίρρωση αυτού που λες, ειδικά οι Αμερικάνοι, έτσι, που είναι και πιο ενθουσιώδη σαν φύση, έχουν έτσι πιο εκρηκτικό ταπεραμέντο, περιμένουν πώς και πώς, ας πούμε, να ζήσουν την ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε ένα γεμάτο Νιγκάλι Σκόλ και να πάρουν έτσι αυτή την όθηση που μεταδίδει ο κόσμος του Άρη, η κερκίδα. Εδώ εμένα μου έχει λείψει που έχω λείπω 5-6 ώρα ύπνο, ξένους που δεν το έχω ζήσει κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή και από τις αναρτήσεις που βλέπουμε στα social media και του Mike Kaiser και του Lucky Jones, ο οποίος έζησε πέρσι και την ατμόσφαιρα του ενός Derby Aris PAOK, είναι και ο ίδιος, ας πούμε, σε αυτή τη φιλοσοφία, ότι ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό και να τους έχω αυτή τη φορά μαζί μου, να με υποστηρίζουν, να μου δίνουν. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τι μπορεί, λοιπόν, να λένε για τον κόσμο του Άρη και να το λένε, μπορεί κάποιοι από συνήθεια, αλλά πραγματικά δεν φαντάζεσαι σε έναν αθλητή τι δύναμη δίνει ο κόσμος. Και μιλάμε για έναν κόσμο που για μένα σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δίνει τεράστια δύναμη. Αλλά αυτό αυτομάτως, αυτό που σημαίνει ότι το να παίζεις με τέτοια ομάδα και με τέτοιο κόσμο μπροστά δημιουργεί και πίεση, έτσι δεν το συζητώ. Φυσικά. Αλλά νομίζω ότι για να έρθει ένας παίκτης στον Άρη είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση και σε αυτή την μεγάλη ευθύνη που έχει πέντε σε αυτή την ομάδα. Πολύ σωστά. Δημήτρη, τώρα μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 20 μέρες μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία θα ξεκινήσει εκεί στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. 13 Αυγούστου. Λογικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Εντάξει, αρκετά νωρίς με τα περσινά και τα τελευταία έτσι χρόνια δεδομένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι τα πράγματα που παίζουμε 20 Σεπτεμβρίου, το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι, είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε τέτοια περίοδο για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Εσύ τώρα, να φανταστώ, ξεκουράζεσαι, παίρνεις τις τελευταίες σου ανάσες, δεν έχει τελειώσει και το μεταβατικό πρόγραμμα προπονήσεων, οπότε γεμίζεται τις μπαταρίες σας. Ναι, τελείωσε την πρώτη εβδομάδα, Έτσι ακριβώς, τελείωσε την πρώτη εβδομάδα, δουλέψαμε 1,5 μήνα με τον Κώστα Καμπερίδη, τον Κώστα Νικολαίδη, με τον γυμναστή τον κύριο Ζάλογκο. Για μένα ήταν πραγματικά από τα καλύτερα, έτσι, τις καλύτερες μεταβατικές που έχω κάνει, γιατί ο καθένας είναι τρομερός στο είδος του και ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας αθλητής σε αυτή την περίοδο. Τώρα θα ξεκουραστούμε λιγάκι, έτσι λίγο να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Είναι απαραίτητο. Και ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης, αυτό που λένε αρκετοί. Οπότε, επειδή ξεκινάμε και νωρίς, να ξεκουραστούμε, να φάω και την οικογένειά μου λίγο, γιατί έχουμε και ένα νέο μέλος τώρα εδώ και 4 μήνες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς είναι πλέον, πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητα με ένα πιτσιρίκι πλέον στη ζωή σας? Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει λιγάκι. Ευτυχώς που τους πρώτους μήνες δεν είχα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μόνο ένα μήνα, ας πούμε, στο τέλος του πρωταθλήματος που ήταν η γυναίκα μου στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτή ίσως κατάβηξε όλο το λούκι, η αλήθεια είναι. Αλλά και μετά εγώ, αφού γύρισα, εντάξει, είναι τελείωσε. Άλλη ζωή, έχουν αλλάξει προτεραιότητές σου, βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Δεν σκέφτεσαι το εγώ, σκέφτεσαι το εμείς. Αλλά και πραγματικά είναι τιμές που αν τις ζήσει κάποιος και συναισθήματα δεν μπορεί να τα αντεληφθεί. Είναι ότι καλύτερο πραγματικά μου έχει συμβεί. Και εύχομαι σε οποιοδήποτε έτσι να το νιώσει αυτό το συνέστημα. Πάντα ένα παιδάκι είναι ευλογία για ένα νέο ζευγάρι και να είστε γεροί, να το καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να ευχηθούμε να είσαι υγιής εσύ και οι συμπαίκτες σου και να έχετε κουράγιο και δύναμη, ούτως ώστε να ανταποκριθείτε στον απόλυτο βαθμό στο έργο που έχετε μπροστά σας και να φτάσετε πραγματικά να υλοποιήσετε τους στόχους σας μαζί με την ομάδα και να δώσετε χαρά στον κόσμο του Άρη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Βεργίνης. Καλύψαμε, πιστεύω, όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.